ΣΥΡΙΖΑ που εκφράσανε την αλληλεγγύη τους και τη συμπαράστασή τους, τον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος σε αντίθεση με το πώς λειτουργεί ο βασικός του αντίπαλος, έχει μία ακεραιότητα και μία συμπαγή στάση στις μάχες τις οποίες δώσαμε από κοινού. Τώρα θέλω να κάνω μία αναφορά σε δύο μεγάλους απόντες. Στο Γιώργο το Φλωρεντή, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου όταν διεξάγονταν ο διαγωνισμός, ένας άνθρωπος λατρεμένος, ανιδιοτελής, ένα πρότυπο αγωνιστή, και θυμάμαι που μου εξιστορούσε μετά το διαγωνισμό πώς πήγαινε και με τα μαλακά αυτά τα τσόκαρα, γιατί ήταν πολύ το περπάτημα, έπρεπε να μαζεύει τις προσφορές από τους κανολάρχες και να τις πηγαίνει στην Επιτροπή. Πραγματικά είναι πρότυπα έτσι αφοσίωσης και στράτευσης, τα οποία πρέπει να τα αξιολογούμε. Και βεβαίως έχω και στο βιβλίο αφιερώσει το σχετικό κεφάλαιο για τις λευκές περιοχές. Ποιες ήταν οι λευκές περιοχές? Οι λευκές περιοχές είναι αυτές οι οποίες δεν καλύπτονταν από το τηλεοπτικό σήμα. Δηλαδή όταν έγινε μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, με διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχε μόνο μία εταιρεία, η οποία ήταν το consortium των εταιριών που είχαν και τα κανάλια, το τηλεοπτικό σήμα ανέλαβε να το μεταδίδει αυτή η εταιρεία, η Digia. Η Digia όμως, για να κάνει οικονομίες, άφησε ολόκληρες περιοχές της χώρας χωρίς τηλεόραση. Ακόμα και ακριτικές. Το θυμάσαι, στρατηγέ, που είχαμε ανέβει και στην Ξάνθη. Αλλά το πρώτο ταξίδι, επειδή με τράβαγε πάρα πολύ από το μανίκι και γι' αυτό του αφιέρωσα και το συγκεκριμένο κεφάλαιο, το έκανα μαζί με τον Νεκτάριο το Σαντορινιό στους Ρυψούς, στους Αλπιούς και το Αγαθονήσι. Αυτή ήταν, προσέξτε, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που πουλάει πατριωτισμό και πατρίδα. Είναι πατριδοκάπηλη όμως πολιτική. Διότι όταν αγαπάς την πατρίδα σου, τις ευαίσθητες εθνικά περιοχές δεν μπορεί να τις αφήνεις χωρίς το ελληνικό τηλεοπτικό σήμα. Και έπρεπε να κάνουμε αυτή την παρένθεση. Δύο πράγματα θα πω, δεν θα με ακρηγορήσω. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, ένα βασικό μάθημα σε σχέση με την άσκηση πολιτικής. Όταν πας να φτιάξεις ένα νόμο, να ασκήσεις μια πολιτική η οποία ταράζει τα νερά, οι δυσκολίες ξεκινάνε από την ψήφιση του νόμου και μετά. Όχι μέχρι να τον φέρεις στη Βουλή. Στη Βουλή είναι εύκολο. Έχουμε άξιους νομικούς, τους λέμε ποιες είναι οι πολιτικές προτεραιότητες, συγκροτούν νομικά κείμενα, πάνε στη Βουλή όταν έχουμε την πλειοψηφία, τα ψηφίζουμε, μετά ξεκινάνε τα δύσκολα. Και ανάλογα με την ισχύ των συμφερόντων τα οποία είσαι διατεθειμένος να θίξεις, συναντάς και δυσκολίες. Και στη γραφειοκρατία και στο δημόσιο διάλογο και στην πολιτική σύγκρουση και παντού. Η υπόθεση της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώθηκε τυπικά το 2018. 2018, προσέξτε, είναι δεκαετής οι άδειες, το 28 ξαναλύγουν, Μουζάλα. Έχει το νου σου. Έτσι. Επειδή μαθαίνω ότι θες να κάνεις έτσι, αν πάρεις κανάλι, το λέω. Λοιπόν, σαν συνεταιρισμό. Γιατί χαίρομαι πολύ, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι στο βιβλίο δεν καταγράφουμε εξαγγελίες. Δεν είναι ένα βιβλίο γεμάτο από αυτά. Είναι ένα βιβλίο στο οποίο καταγράφουμε πολιτικές τις οποίες εφαρμόσαμε. Τώρα θα παρακάμψω κάποια πράγματα τα οποία έχουν υποθεί ήδη από τους προλαλήσαντες, για να πω το εξής. Υπήρξαν στιγμές που διερωτήθηκα κι εγώ και διερωτηθήκαμε συλλογικά αν άξιζε τον κόπο. Και λέω ότι χωρίς δεύτερη σκέψη άξιζε τον κόπο 100%. Γιατί? Γιατί? Γιατί αν είχαμε μια αντίστοιχη συγκέντρωση σήμερα και η δική μας η διακυβέρνηση, προσέξτε κάντε το εικόνα, δεν είχε προσπαθήσει να εφαρμόσει το Σύνταγμα στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης,
θα μου ασκούσατε δικαίως μια κριτική την οποία και ως άνθρωπος δεν θα την άντεχα. Δηλαδή θα μου λέγατε Νίκο, πέρασες και δεν ακούμπησες. Και έκανες ό,τι κάνουν και οι προκάτοχοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που αφήνανε να διαιωνίζεται μια κατάσταση ασυδοσίας. Η κατάσταση λοιπόν αυτής της ασυδοσίας, έχουμε ήδη μια έτσι χρονική απόσταση και μπορούμε να την αξιολογήσουμε. Αλλά πρέπει να δούμε κατά τη γνώμη μου, και επειδή έρχονται και εκλογές, το δέντρο της σύγκρουσης γύρω από τις τηλεοπτικές άδειες μέσα στο δάσος του αέναου ανταγωνισμού ιδιωτικών συμφερόντων και δημοσίου συμφέροντος. Διότι τι είχαμε στις τηλεοπτικές άδειες? Είχαμε την ανεξέλεγκτη χρήση ενός σπάνιου δημόσιου πόρου που είναι οι τηλεοπτικές συχνότητες από τα ιδιωτικά συμφέροντα. Τα ιδιωτικά συμφέροντα πέτυχαν το πολιτικό σύστημα σε μια τεράστια αδυναμία που είχε χάσει την δυνατότητά του να πείθει και στην κυριολεξία πάτησαν στο σβέρκο και τα πολιτικά κόμματα και την δημοκρατία μας. Άρα αυτό είναι το πλαίσιο, αυτός είναι ο καμβάς μέσα στον οποίο νομίζω πρέπει και αυτό το ζήτημα να το προσεγγίσουμε.